Κύριε Κάμπα, νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίζουν τις προσπάθειές σας, αλλά και από ό,τι άκουσα μέχρι τώρα από τους προηγηθέντες ομιλητές, κανείς μας δεν είναι ικανοποιημένος από την αποτελεσματικότητα που έχουμε μέχρι τώρα δείξει στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Γιατί είναι ένα κομμάτι του οικονομικού εγκλήματος η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Και αυτό είναι ολοφάνερο, χωρίς να είναι κανείς ειδικός, όταν μερικές δεκάδες ερευνητών δημοσιογράφων ανακαλύπτουν σκάνδαλα και φέρνουν στη δημοσιότητα σκάνδαλα νομιμοποίηση εσόδων από ξέπλυμα μαύρου χρήματος και από εγκληματικές δραστηριότητες, που δεν μπορούν να τα ανακαλύψουν και να τα καταπολεμήσουν οι εθνικές αρχές, οι ευρωπαϊκές αρχές, αυτό σημαίνει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Και επειδή τέθηκαν τα θέματα, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω και την εκπρόσωπο της Κομισιόν και τον κύριο Κάμπα, τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει για να ανεβάσουμε την αποτελεσματικότητα και των εθνικών αρχών και των ευρωπαϊκών αρχών. Τι πρέπει να αλλάξει την νομοθεσία, τι πρέπει να ενισχυθεί σε πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς, πόσο πρέπει και πώς να προχωρήσει η συνεργασία των εθνικών κρατών με τα κράτη-μέλη και πώς θα μπορέσουμε να παρακάμψουμε τις αντιδράσεις ορισμένων κρατών μελών, τα οποία κρατούν καθυστέρηση, βάζουν εμπόδια. Γιατί είναι μελανό σημείο στην προηγούμενη θητεία η άρνηση του Συμβουλίου να εγκρίνει την περίφημη μαύρη λίστα. Αλλιώς θα καθόμαστε εδώ, θα συζητάμε, θα συμφωνούμε μεταξύ μας, αλλά τα πράγματα δεν θα προχωρούν. Τι πρέπει να αλλάξει, από εσάς περιμένουμε και προτάσεις και ενέργειες. Για μένα, το πρώτο στοιχείο που πρέπει να εξετάσουμε, και εδώ επανέλθουμε στον τρόπο με τον οποίο συζητήσαμε σήμερα το πρωί, είναι η σωστή ενημέρωση. Να υπάρχει ένα πλαίσιο, και υπάρχει ίσως αυτό, αλλά δυστυχώς δεν υλοποιείται. Πράγματι, τα κράτη-μέλη φέρουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους. Όμως, βέβαια, είναι ένα σημαντικό βήμα να δούμε τι έχει γίνει κατά το παρελθόν. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώς εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις, και αυτά αφορούν όχι μόνο την νομική εφαρμογή, αλλά και την πρακτική εφαρμογή. Και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει εν μια νυχτή, χρειάζεται πόρους, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε επ' αυτού. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πριν περάσουμε στον επόμενο γύρο, πριν έχουμε μια σαφή εικόνα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει σωστή εφαρμογή.